Αύριο έχουμε σέντρα στην Super League, ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει με μεγάλη καθυστέρηση στην Ελλάδα. Και βεβαίως θα έχουμε δυνατότητα να το σχολιάσουμε με έναν από τους πλέον έμπειρους στον χώρο, πρώην βέβαια ποδοσφαιριστής, πλέον προπονητής στον ΠΟΑ. Έχει φάει με το κουτάλι της ομάδας τη Super League ο Ανέστης Αναστασιάδης. Έχει περάσει και από τον Όφη. Coach πλέον, να το συνηθίσουμε να το λέμε. Ανέστη Αναστασιάδη, καλησπέρα από την Crete TV. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το πρώτο που θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε ασφαλώς είναι το ότι η Ελλάδα έστω και με καθυστέρηση κάνει σέντρα στο ποδόσφαιρο για τη μεγάλη κατηγορία, διότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει προπολού από τον Αύγουστο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό δεν μας τιμάει και ιδιαίτερα. Το ότι ξεκινάμε με τόση καθυστέρηση το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχουν αναφερθεί σε αυτό και ο προπονητής της Εθνικής και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι το οποίο στοιχίζει και στις ελληνικές ομάδες που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και στην ίδια την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή, όχι μόνο στη Super League, αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες, όταν θα ορίζουμε μια ημερομηνία, θα είναι και η ημερομηνία διεξαγωγής των πρωταθλημάτων. Δεν ξέρουμε αν έχεις προλάβει να δεις τον Όφη, άλλωστε τα δείγματα δεν είναι πολλά μέχρι τώρα σε κάποιο φιλικό. Σίγουρα υπήρχε το φιλικό το μεταξύ σας Όφη ΠΟΑ ασφαλώς. Μπαίνεις σε ένα νέο πρωτάθλημα με αρκετές αλλαγές και με πρεμιέρα ιδιαίτερα δύσκολη στο Βικελίδης με τον Άρη. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι καλό ή όχι. Συνήθως λένε ότι είναι καλό να είναι μια πρεμιέρα εκτός έδρας για να έχει περισσότερο άγχος ο γηπεδούχος. Αυτό είναι αλήθεια. Ισχύει, γιατί οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν πολλές εκπλήξεις. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες 100%. Ο φιλοξενούμενος πάντα έχει το αβαντάζ του όχι τόσο μεγάλη της πίεσης. Να θυμίσω ότι και πριν από δύο χρόνια ο Φιντ έκανε ανάλογο ξεκίνημα εκτός έδρας με τον Άρη, οπότε μπορούν και να ευνοούν και οι Ιωνοί. Εγώ τον είδα τον Όφη, τον έχω δει, παίξαμε και ένα φιλικό παιχνίδι, μου άρεσε η ομάδα. Έχει ένα πολύ δυνατό γκρουπ παιδιών. Πιστεύω ότι μαζί με τον προπονητή θα κάνουν μια πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος. Μάλιστα. Γενικότερα, εν ώψη του νέου πρωταθλήματος, είναι γεγονός, coach, ότι έχουν δαπανηθεί αρκετά μεγάλα ποσά. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ έγιναν πολύ καλές μεταγραφές. Ακόμα και οι θεωρητικά μικροί έκαναν μεταγραφές που προκάλεσαν αίσθηση. Είναι καλό αυτό για το πρωτάθλημά μας? Κοιτάξτε, καλό θα ήταν ακόμα καλύτερο αν επενδύαμε αυτά τα λεφτά σε αναπτυξιακές ηλικίες, επενδύαμε στους Έλληνες αθλητές στις μικρές κατηγορίες, επενδύαμε στα γήπεδα, στην τεχνογνωσία που έχουν στο εξωτερικό ώστε να παράγουν αθλητές και ποδοσφαιριστές και μπαίναμε σε μια διαφορετική προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, σίγουρα τα λεφτά που έδωσε η τηλεόραση και η Κοσμοτέ και η Νόβα, αλλά και από το στοίχημα τέλος πάντων, έδωσε τη δυνατότητα στις ομάδες να φέρει κάποιες μεταγραφές, πώς να το πούμε έτσι, πιο δαπανηρές και πιο ακριβές. Ανεβαίνει το επίπεδο της ομάδας, αλλά δεν, σίγουρα μακροπρόθεσμα δεν μας δίνει, αν θέλεις, την εξέλιξη που πρέπει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε στεκόμαστε πολύ στο να παίζουν περισσότεροι Έλληνες, κάτι που μας είπε πρόσφατα και ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Στεκόμαστε σίγουρα στο να παίζουν περισσότερο Έλληνες. Στεκόμαστε όμως ότι πρέπει να φτιάξουμε όλες εκείνες τις συνθήκες που δίνουμε στους αθλητές στην δουλειά, το χώρο εργασίας τους. Δηλαδή, αναφέρομαι στα προπονητικά κέντρα που δεν έχουν οι ομάδες, αναφέρομαι στις γηπεδικές εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν, στα ιατροφαρμακευτικά που είναι πολύ σπουδαία για έναν αθλητή. Άρα, στις αναπτυξιακές ηλικίες και στους προπονητές των τμήματων υποδομής, που είναι η δεξαμενή των παιδιών που θα στελεχώσουν αύριο μεθαύριο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και καλύτερα είναι να εστιάσουμε εκεί παρά να εστιάσουμε στο ότι ήρθε μια πάρα πολύ ακριβή μεταγραφή, ένα πολύ μεγάλο όνομα, ξέρω εγώ, σε μια μικρομεσαία ομάδα. Νομίζω ότι εκεί είναι και το πρόβλημα όλων και η μάστιγα που έχουμε σαν χώρα. Και η διαφορά μας με το εξωτερικό είναι εκεί αυτή ακριβώς. Σε αφήναμε χωρίς να σε διακόψουμε για όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που έθεσες, coach. Να πάμε όμως και στη δική σου ομάδα. Ο ΠΟΑ ήδη έχει παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Πήρε την πρόκριση κόντρα στην ομάδα από την ΚΟ για το κύπελο Ελλάδος. Και τώρα υπάρχει συνέχεια την Κυριακή με την ομάδα της Ηλιούπολης. Ένα παιχνίδι που σας βάζει στα βαθιά από νωρίς. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα παιχνίδι με μια από, ίσως κατά γενική ομολογία, η καλύτερη ομάδα της Γ Νικής.
Αλλά είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα παιδιά, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Εμείς το θεσμό του κυπέλου έχουμε πει εξ αρχής ότι είναι ένα θεσμός γιορτή, γιατί είναι ένας θεσμός που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Άρα συμμετέχουν όλες οι ομάδες από όλη την Ελλάδα. Το βλέπουμε σαν τα παιχνίδια σαν να είναι παιχνίδια και φιλικά προετοιμασίας. Και έτσι θα δούμε και αυτό το παιχνίδι. Ευελπιστούμε να βγουν τα παιδιά υγιείς μέσα από το γήπεδο, γιατί είναι νωρίς που μπαίνουν τόσο δυνατοί αγώνες επίσημοι σε αυτή την περίοδο. Και από εκεί και πέρα να γίνει ένα καλό παιχνίδι, όπως έγινε καλό παιχνίδι και με την ΚΟ την περασμένη εβδομάδα, και να ευχαριστηθεί ο κόσμος και να περάσει ο καλύτερος. Πάντως, αυτό που είδαμε από την ομάδα του Ατσαλένιου, την ομάδα σου, να κλείσουμε με αυτό, είναι ότι παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, έβαλε 3 γκολ. Αυτό σημαίνει ότι από τη μέση και μπροστά, όπως λέμε, στην ποδοσφαιρική διάλεκτο ήταν η επιθυμητή εικόνα. Ωστόσο, δεχτήκατε και 2 γκολ προς το τέλος και χάλασε λίγο αυτό την εικόνα. Είναι ένα κομμάτι το αμυντικό που σίγουρα θέλετε να προσέξετε. Εντάξει, και αυτά όλα που είπατε και πρέπει να τα συνδυάσουμε κάποια στιγμή. Πρέπει να συνδέσουμε όλα αυτά τα κομμάτια που όσον αφορά τις φάσεις ενός αγώνα, είτε είναι η άμυνα, είτε είναι η επίθεση, είτε είναι η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, είτε η μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα. Είναι κομμάτια που χρειάζονται πολλή δουλειά και στο 3-0 έχουμε κάνει αρκετά λάθη. Οπότε λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε για να παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει, τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Για πολλοί κόσμο, ο ΠΟΑΣ αυτό το πρωτάθλημα είναι ένα από τα φαβορί, για πολλούς και το μεγαλύτερο. Κοιτάξτε, ο ΠΟΑ ανέκαθεν νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα κι εσείς ότι είναι η ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία για αυτή την κατηγορία. Πάντα είναι ο πρωταγωνιστικός ο ρόλος του όπου και αναγωνίζεται, ιδίως σε αυτήν την γάμα εθνική. Έτσι και φέτος οι στόχοι της ομάδας είναι υψηλοί. Έχουν μείνει παιδιά από πέρσι και έχουν έρθει παιδιά που ανεβάζουν και τον πύχη της ίδιας της ομάδας, αλλά και το γκρουπ των παιδιών ποιοτικά ανεβαίνει αρκετά. Σίγουρα όμως και οι άλλες ομάδες έχουν ενδυναμώσει πάρα πολύ, οπότε πλέον μιλάμε για πολύ ανταγωνιστικές ομάδες. 8 ομάδες στις οποίες ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και θα διεκδικήσουν νομίζω εισάξια όλες την πρώτη θέση. Μάλιστα. Κόουτς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ανέστη Αναστασιάδη, να σου ευχηθούμε. Ουσιαστικά μόνο ένα παιχνίδι έχει γίνει επίσημο. Καλή χρονιά, καλή σεζόν.